Δυστυχώς πρόκειται πραγματικά για μια ανίποτη τραγωδία. Το νέο πολύ νεκρό ναυάγιο έξω από την Πύλο ήρθε να προστεθεί σήμερα με τους δεκάδες νεκρούς και με τους εκατοντάδες δυστυχώς αγνοούμενους από ό,τι ενημερωθήκαμε. Σε όλα αυτά τα ναυάγια και στους νεκρούς συνανθρώπους μας που θρηνούμε χρόνια τώρα στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και δυστυχώς σε μια τραγωδία που δεν έχει τελειωμό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και μάλιστα σε μέρες κατά τις οποίες συζητιέται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αλλαγή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και το άσυλο, που θα σημάνει και τον οριστικό ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, με ανίποτες συνέπειες, με ένταση της καταστολής και βέβαια με άνοιγμα της όρεξης παραπέρα των εγκληματικών κυκλωμάτων διακινητών που φέρνουν τους ξενιτεμένους σε αυτούς τους υγρούς τάφους για να χάνουν τις ζωές τους στα γυναικόπαιδα. Εμείς θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός με την ευαισθησία που έχει, η ελληνική νεολαία με την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα πρέπει να νιώθει κανονικότητα με αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Θα πρέπει να δυναμώσει η πάλη όλων μας για να σταματήσουν οι άδικοι, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, να σταματήσουν οι εισβολές και οι κατοχές κρατών, να σταματήσει όλο αυτό το όργιο των πολιτικών διώξεων, της φτώχειας και της πείνας που οδηγεί τους ανθρώπους να ξενιτεύονται για να βρουν μια καλύτερη μοίρα και να καταλήγουν στον υγρό τάφο της Μεσογείου. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Και εμείς απαντάμε ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε με τις ζωές των ανθρώπων.